Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, για το τροχό της Ανσάρα. Δηλαδή αυτό το τροχό θα λέγαμε των επανενσαρκώσεων, για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει στις διάφορους κύκλους ενσαρκώσεων που παίζουμε, έτσι, για το είναι αυτό, για αυτούς τις μεγάλες ημέρες, κοσμικές ημέρες, κοσμικές νύχτες που λέμε, τις διάφορες μαγαμαντάρες. Και να δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα σχετικά με την κοσμική ροή για να καταλάβουμε. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το σχήμα θα καταλάβουμε, θα το κάνω από εδώ, από αυτή εδώ πέρα την πλευρά, να καταλάβουμε άλλη μια φορά ότι είναι ένας κύκλος, θα λέγαμε, με τους ομόκεντρους κύκλους, λέγαμε σπυροειδές, έτσι, σπυροειδή κίνηση. Λοιπόν, κάθε φορά που εμείς μιλάμε για κάτι και συναλλείω κάτι, να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα τραπέζονται σε κοσμικό επίπεδο, σε γήινο επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή σαν άτομο, σαν ανθρωπότητα και σαν κόσμος. Όταν αυτά τα τρία πράγματα δουλεύουν, τότε μιλάμε για την ομοτέλεια. Όταν εμείς αυτό που κάνουμε και μιλάμε δεν ισχύει και για τα τρία αυτά πράγματα ή δεν μπορούμε να το έχουμε βρει, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε την ολική πληροφορία μέσα μας. Οπότε πάονται οτιδήποτε μιλάμε, ότι όπως πάνω, έτσι και κάτω. Με αυτό το τεστ θα μπορείτε να καταλάβετε συνεχώς, έτσι, για τις διασκαλίες που ακούτε, αν μπορείτε μέσα σας εσείς να τις μετουσιώσετε, να τις αναβαθμίσετε, να τις γεώσετε κάτω σαν πληροφορίες, ώστε να έχετε την ολική κατανόηση. Αυτό λοιπόν που σας έδειξα εδώ πέρα είναι όπως ο γαλαξίας μας, αγαπητοί μου φίλοι. Πάντοτε όλη η πορεία, θα λέγαμε, των ψυχών πηγαίνουν έτσι και ανοίγουν σιγά σιγά σε μια εξελικτική άλλη κλίμακα μπρος τα έξω. Έτσι λοιπόν υπάρχει η έξω έλειξη, που λέμε εξέλιξη, η έξω έλειξη, και υπάρχει και η εισέλιξη, δηλαδή που πηγαίνεις προς το κέντρο. Η συνείδηση όταν αναβαθμίζεται πηγαίνει προς το κέντρο. Η συνείδηση όταν διασκορπίζεται πηγαίνει προς το εξωτερικό, διασπάται σε μικρότερα κομμάτια. Όταν λοιπόν το ένα διασπάται σε όλα τα κομμάτια γίνεται άπειρο, και όταν το άπειρο έρχεται στον εαυτό του συνδυσιακά, έτσι, είναι το ένα. Αυτή η ένα ως κίνηση, αγαπητοί μου φίλοι, έχει τη φυγόκεντρο και την κεντρομόλυο δύναμη. Όπως ακριβώς γίνεται στο σύμπαν, έτσι γίνεται, θα λέγαμε, και στο γαλαξία μας, στις σπυροειδές κινήσεις που έχετε δει, έτσι γίνεται, θα λέγαμε, και σε εμάς σαν εαυτό στην εξελικτική κλίμακα την ανθρώπινη, όπως σας είπα, με το αίσθητο, συνέστημα, νόηση, διέστηση, επειδή ανοίγουν οι έλικες. Έτσι γίνεται και ψυχολογικά, θα λέγαμε, στα διάφορα επίπεδά μας, για να μπορούμε εμείς να βρούμε πτυχές, θα λέγαμε, του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν, διάφορα όντα που λέμε εξωγήινοι και τα υπόλοιπα, φανταστείτε ότι είναι σε εκείνη την εξελικτική, θα λέγαμε, κλίμακα που ανοίγουν σε πιο εσωτερικούς κύκλους. Όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, στο πνευματικό μας, θα λέγαμε, ήλιο, στο Σύριο, προς τα εκεί, θα λέγαμε, τίνει όλο το σύστημα το οποίο υπαγόμαστε κι εμείς για να συνδυσιακά, θα λέγαμε, να περάσουμε μπροστά εκεί τη συνείδησή μας μέχρι να αφομοιωθούμε, θα λέγαμε, με τη μονάδα που έχουμε, με τον εσωτερικό, θα λέγαμε, ήλιο. Τον εξωτερικό που είναι εσωτερικός, γιατί όλα αντικατροπτίζονται στον εξωτερικό χώρο τον οποίο παίζουμε. Στον άνθρωπο λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε μάθει λοιπόν τους διάφορους διαλογισμούς, τι να κάνουμε, να βγάζουμε, θα λέγαμε, σιγά σιγά τα τσόφια, όπως το κρεμμύδι της εξέλιξής μας, και όπως είναι η εξέλιξή μας, έτσι να πηγαίνουμε ανάποδα μέχρι να φτάνουμε στο κέντρο και να χάνουμε την νόηση, τα λέγαμε, ή να χάνουμε το συνέστημα, ή να βγούμε έξω από το αίσθητο, δηλαδή να εμβαθύνουμε μέσα μας, να πάμε στο κέντρο, ώστε να δούμε τελείως καθαρά και αντιμενικά, χωρίς εγώ, χωρίς πρίσματα, όπως σας είπα και την άλλη φορά, τον εαυτό μας. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν, θα λέγαμε, μέσα στο κέντρο με τον διαλογισμό. Η άλλη μέθοδος, το εδώ και τώρα, είναι να μπορούμε εμείς να ανέβουμε τόσο πολύ, θα λέγαμε, στις πτυχές στην οποία ζούμε τώρα εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, αφού έχουμε πάει και στο κέντρο μας και έχουμε μάθει το κέντρο σημείο, να μπορούμε να εκτινάξουμε, θα λέγαμε, πιο πολύ τη συνείδησή μας. Διότι εδώ, φίλοι μου, όπως είναι εδώ πέρα που έχουμε μάθει, είναι το 3D, η κρυστάλλωση, το οποίο παίζουμε, η περιφέρεια, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι ενέργεια, είναι ακτινοβολία. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι εδώ πέρα μπορούμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας
σαν τα αστρικά πεδία που λέμε, και να παίζονται εδώ πέρα συνειδήσεις, και ακριβώς αυτό εδώ πέρα το πράγμα εσωτερικά μπορεί να μας κάνει να πάμε στο κέντρο μας. Αυτές οι δύο σπήρες μπορούν να κάνουν, άμα είναι έτσι, να λέγαμε ο κύκλος, ότι ανεβαίνουν εξελικτικά, να λέγαμε, και φτάνουν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, το κέντρο. Κάθε φορά λοιπόν εμείς αυτό εδώ πέρα το πράγμα, για να το καταφέρουμε, είμαστε εδώ πέρα και φέρνουμε εδώ πέρα τις τροφές. Αυτό το κομμάτι είναι το εξωτερικό, αυτό που ζωγράφισα εδώ. Κάθε φορά που εμείς εδώ πέρα αναλώνουμε όλη την ενέργεια που έχει φτιαχτεί αυτή η δίνη, επειδή ανοίξει το χρόνο και αυτή, και έχει και αυτή τη δική της τροφή, τη δική της κοσμικές ημέρες, όταν λέμε κλείνει ο ενιαυτός, κλείνει η ενέργεια που περιβάλλει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Οπότε αυτό και αυτό είναι σαν να γίνονται ένα. Μέσα σε αυτό το ένα λοιπόν που γίνονται, ανακαθορίζονται όλες οι εμπειρίες που έχουν πάρει και μετά ξεκινήσει μια άλλη, θα λέγαμε, κατάσταση δονητική, έτσι, σε στήλη συχνότητας, που εμείς το αντιλαμβανόμαστε τώρα στο δυστυχάστατο χαρτί έτσι. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι, θα λέγαμε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, οι συχνότητες, και όποιος άνθρωπος ακολουθά την τροχό της Αμσάλα, δηλαδή που μένει εδώ, μένει σε αυτή τη συχνότητα. Ενώ η υπόλοιπη ανθρωπότητα, αυτή που καταφέρει, αρχίζουν και έρχονται πιο κοντά, θα λέγαμε, στη μεσότητα, στο κέντρο σημείο. Ενώ εδώ πέρα, βλέπετε, καταλήγει πάντοτε έτσι. Είναι σαν να λέγαμε ότι οι άνθρωποι κολλάνε εδώ στο τροχό της Σαμσάρα, στις επανασαρκώσεις, χάνουν όλη την ενέργειά τους, ενώ μπορούν εξελικτικά να αρχίσουν να περάσουν στο άλλο επίπεδο, στο άλλο επίπεδο, στο άλλο επίπεδο και να φτάσουν, θα λέγαμε, στον προορισμό τους. Κάθε φορά που κλείνεσαν οι αυτούς μας δίνει τη δυνατότητα από εδώ να έχουμε πάει εδώ. Όσοι άνθρωποι το καταφέρουν ή συλλογικές συνειδήσεις το καταφέρουν, αυτόματα ανεβαίνουν τον επόμενο ενιαυτό, θα λέγαμε, σε ένα άλλο κομμάτι σφύρας για να παίξουν σαν εξωγήινοι, σαν ανώτερα όντα. Όποια όντα δεν το καταφέρουν, φίλοι μου, μπαίνουν στον τροχό του Σαμσάρα. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Κάθε φορά από εδώ υπάρχει άλλη μία είσοδος, θα λέγαμε, ή έξοδος που κατεβαίνει από εδώ. Ας το βάλουμε έτσι λοιπόν και αυτή. Και αυτό το κομμάτι, με αυτό το κομμάτι είναι το ίδιο. Ότι κατεβαίνει, θα λέγαμε, η συνείδησή μας σε περίπτωση στα αστρικά πεδία, σας το ξαναλέω, στο εξωτερικά δηλαδή εδώ πέρα πεδία, το ξαναλέω, αρχίζει και προβάλλει τον εαυτό της και παίζει συνειδησιακές καταστάσεις εδώ πέρα, μέχρι να φτάσει σε μία μεσότητα για να μπορέσει μετά, θα λέγαμε, να ξαναέρθει εδώ πέρα και να παίξει στους εξελικτικούς κύκλους. Αν όμως εδώ πέρα αυτό το κομμάτι συνεχίζει και μειώνεται, είναι, θα λέγαμε, διάφορες κολάσεις, θα λέγαμε, συνειδησιακές. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει εδώ πέρα, σιγά σιγά σιγά, θα λέγαμε, υποχρεωτικά και υπεξελικτικά, αρχίζει και χάνει, θα λέγαμε, όλα τα πρίσματα, παύλα τα εγώ, θα λέγαμε, παύλα τις καταστάσεις εκείνης, και ανακυκλώνεται για να μπορέσει μετά να ξαναβγεί, θα λέγαμε, να παίξει πάλι το τροχό της Σαμσάρα. Έτσι λοιπόν γίνεται, φίλοι μου, από εδώ πέρα. Αυτό με αυτό είναι το ίδιο. Αυτό με αυτό δηλαδή είναι το ίδιο. Ας το ξαναλάξουμε λίγο για να δούμε τι θέλω να σας πω για όσους το καταλάβανε. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πάντα είναι συχνότητα. Όταν η συχνότητα, η εξελικτή μας κατάσταση εδώ πέρα που λέμε εδώ είναι το αυθεντικό. Αυτό εδώ είναι το αυθεντικό. Το αυθεντικό μας είναι η σπήρα αυτή, υποτίθεται. Το αυθεντικό μας είναι να προχωράμε στην πορεία μας για να πάμε προς το φως. Για να πάμε προς το φως, για να πάμε στην ενότητα, για να φτάσουμε συνειδησιακά έτσι. Αυτή είναι η άνοδος. Η άλλη εξελικτική κατάσταση είναι η κάθοδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σφύρες αρχίζουν και μειώνονται εδώ πέρα και φτάνουμε στην αυθεντικότητα, στην αγαθότητα, στο αγαθό. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όσοι είναι εδώ πέρα και περνάνε από ένα διάστημα, αυτό το φάσμα είναι, θα λέγαμε, η ενσάρκωση. Η ενσάρκωση. Αυτό το φάσμα από εδώ μέχρι εδώ. Όσοι βγαίνουν απ' έξω από αυτό το φάσμα, είναι οι άνθρωποι που χάνουν πιο πολύ τον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν πιο πολύ τον εαυτό τους,
και δεν μπορούν να έρθουν μέσα στο φάσμα είναι αυτοί που φτάνουν, τα λέγαμε, και φεύγουν από την επανασάρκωση αλλά υπεξελικτικά. Δηλαδή τι, έχουν χάσει εδώ πέρα όλες τις τροφές, δεν έχουν φτάσει στο φάσμα το οποίο η γη κινείται και αναγκαστικά οι ψυχές δεν μπορούν να επανασαρκωθούν. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επανασαρκωθούν, θα λέγαμε, μένουν στα αστρικά πεδία, σαν συνειδήσεις, μέχρι να τελειώσει ο μέγας εαυτός, να αφομοιωθούν όλα και να ξεκινήσει το μεγάλο έργο. Θα λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά, ή αυτές οι ψυχές, αποτύχαν να φτάσουν την εξελικτική κλίμακα που δίνει ο κάθε εαυτός. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, όταν η γη έχει καθοριστεί να παίξει σε αυτό το φάσμα, όταν εμείς ξεφύγουμε από εδώ πέρα από αυτό το φάσμα, λόγω των άκρων, λόγω της πολικότητας που έχουμε παίξει και δεν είμαστε σε αυτό το φάσμα, φεύγουν, θα λέγαμε, από την εσαρκώσεις που έχουμε κάνει, φεύγει η ψυχή μας και χάνει την ευκαιρία να κρυσταλλωθεί σε υγιεινό σώμα, θα λέγαμε, η συνείδηση σιγά σιγά απορροφάται από το μέγανη αυτό και θα καθυστερήσουν, θα λέγαμε, θα περιμένουν στα αστρικά πεδία, δουλεύοντας, θα πούμε, με την έννοια ότι η συνείδηση αφομοιώνεται, χάνουν τον εαυτό τους εκεί πέρα, χάνουν δηλαδή όσες εξελικτικές κλίμακες θα μπορούσαν να παίξουν, χάνουν και περιμένουν τον επόμενο εαυτό να ξαναβγούνε πάλι και να ξαναπαίξουν εξελικτικό τους επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, φίλοι μου, όσοι άνθρωποι, θα λέγαμε, αυτή είναι αυθεντικότητα, όσοι άνθρωποι δουλεύουν και αρχίζουν σιγά σιγά και μειώνουν τη διπολικότητα, θα λέγαμε, και φτάνουν σε αυτό, καταλήγουν να είναι αυθεντικοί. Καταλήγουν να είναι αυθεντικοί. Αυτή είναι η γραμμή της αυθεντικότητας. Αυτή είναι η γραμμή, θα λέγαμε, της σοφίας. Βλέπουμε ότι τα ζώα, χωρίς να έχουν συνείδηση, κατά έναν τρόπο είναι σοφά, γιατί είναι αυθεντικά. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι αυθεντικοί, γιατί έχουν μπερδευτεί με τις πεπιθήσεις τους, από το φόβο τους, από διάφορα συναισθήματα που περνάνε, από τη μη χαλιναγώγηση, τα λέγαμε, των ενεργειών των τρίων κατωτέρων, κάτω διαφραγματικών τσάκρας. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όποιος ξεκινήσει από εδώ πέρα λοιπόν είναι σαν έναν άνθρωπο, η επανασάρκωσή, σας είπα, όπως πάνω της και κάτω. Αν κάθε φορά εμείς παίζουμε σε αυτό εδώ πέρα την κατάσταση και δεν μπορούμε να κατεβάσουμε, θα λέγαμε, τη συχνότητά μας και να γίνομαστε αυθεντικοί, εδώ και εδώ πέρα έρχονται συνέχεια, θα λέγαμε, οι διάφορες στην αρχή τιμωρίες εισαγωγικά για να μας βάλει στον δρόμο, οι οδηγοί μας φέρουν εδώ πέρα τα διάφορα προβλήματα εδώ και εδώ για να μας δείξουν ότι συνεχώς όσο βγαίνεις από την αυθεντικότητά σου, τα προβλήματα διωγγώνονται. Ένταση λόγω αναισθησίας. Όταν όμως εσύ είσαι ευαίσθητος, κάθε φορά που θα ανεβαίνεις στο, ας πούμε, 1, 2, 3, 4, 5, κάθε φορά που παίζεις πάνω κάτω και τα προβλήματα είσαι ανέστητος, θα λέγαμε, λόγω της ταύτισης που έχεις, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, καταστάσεις, στη διπολικότητα τις οποίες παίζουμε της ενέργειας, κάθε φορά λοιπόν η ένταση αυξάνεται. Εδώ είναι συν και εδώ είναι συν η ένταση. Κάθε φορά πάνω και κάτω η ένταση αυξάνεται, φίλοι μου. Άρα λοιπόν εμείς όταν ζούμε στην εξελικτική κλίμακά μας, αυτός ο άνθρωπος που λέμε φτάνει στη μεσότητα, είναι αυτός που μειώνει στην πραγματικότητα την ένταση. Για να μειώσει την ένταση πρέπει να πει ότι είναι ευαίσθητος. Άρα αυτός ο άνθρωπος να φτάσει στο 1, στο 2, θα νιώσει όπως ο ένας ανέστητος άνθρωπος έχει φτάσει στο 5. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και ανεβάζει την ευαισθησία του, την καλή αίσθησή του, την εσωτερική του διάβγεια, θα λέγαμε, την αντιληπτικότητα, τη συνείδηση που λέμε εμείς, θα χρειάζεται λοιπόν να παίζει εδώ πέρα στα άκρα. Δεν χρειάζεται να φτάσει συν 5 και συν 5 από κάτω στην διπολικότητα της ενέργειας. Θα περάσει από εκεί μια φορά, θα περάσει δύο, θα περάσει τρεις, αλλά θα πρέπει να το καταλάβει. Οι άνθρωποι δυστυχώς, όταν δεν δουλεύουν έτσι με αυτό το πράγμα και παραμένουν στο συν 5 και στο συν 5 από κάτω, καταλαβαίνετε ότι θα περνάνε, όπως βλέπετε, στην ανθρωπότητα πάρα πολλά προβλήματα με μεγάλες εντάσεις.
Ένας άνθρωπος λοιπόν που φτάνει στη μεσότητα, καταλαβαίνετε, συνδυσιακά πάλι μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προκλήσεις. Έτσι, οι προκλήσεις μπορεί να έρχονται για πολλούς τρόπους. Μιλάμε συνδυσιακά. Πώς χάνεται ένας άνθρωπος, πώς νομίζει μέχρι που φτάνει και στην αυτοκτονία. Έτσι, πάνω να πει λοιπόν ότι έρχονται και παίζουν στα άκρα μέσα του συνέχεια όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν εδώ πέρα λοιπόν είναι στο μηδέν, τα προβλήματα τελειώνουν. Εδώ πέρα θα λέγαμε. Είσαι σε μια κατάσταση στο εδώ και τώρα. Απ' την άλλη όμως, φίλοι μου, όπως έχω ξαναπεί και στα άλλα βιντεάκια, στα προηγούμενα, για όσοι θέλουν να κοιτάξουν, λέω, για την νέα συνείδηση που εξηγεί, θα λέγαμε, την ύπαρξη, εξηγώ ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα που βλέπετε, μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα, έτσι, μην νομίζω ότι θα φτάσουμε τελείως εδώ πέρα, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, φίλοι μου, είναι ο κοσμικός νους, που σε εμάς, λέγαμε, είναι ο δικός μας νους. Αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν θα υπήρχε πραγματικότητα. Κάθε πραγματικότητα φτιάχτηκε όπως και η ζωή. Σας είπα πολλές φορές στο καρδιογράφημα, όταν λύγει δεν έχουμε ζωή. Η ζωή φτιάχτηκε την πρώτη κίνηση, την πρώτη δόνηση. Έτσι λοιπόν είναι και εδώ πέρα. Το πρώτο καρδιογράφημα του κόσμου άρχισε και έτρεξε στο κοσμικό νου. Ο κοσμικός νους μέσα στο διαχωρισμό έπαιζε τις θετικές και τις αρνητικές και τις τρεις δυνάμεις. Τη μεσότητα, το πάνω και το κάτω. Δεύτερο, αρνητικό, θετικό. Και έπαιζε συνέχεια αυτό το πράγμα μέχρι να σβήσει ο κοσμικός νους. Και να έρθει σε μια ισορροπία πάλι το όλα σε ένα, να γίνει ένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα φέρτε τώρα μέσα μας. Κάθε φορά που ο δικός μας νους, τα λέμε, ενεργοποιείται, αυτόματα μπαίνουμε στον κόσμο, το αρνητικό, θετικό και το ουδέτερο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όταν μέσα μας ησυχάζουμε και φτάσουμε σε ένα σημείο να φύγουν αυτά τα πράγματα, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο μέσα μας, τα λέγαμε, να ησυχάσουμε το νου, να φύγει ο νους, να φύγει ο διαχωρισμός, να φύγει η διπολικότητα και φτάνουμε στην ουδετερότητα. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε κάθε επίπεδο. Τότε περνάμε στο άλλο επίπεδο, συνειδησιακά. Η ουδετερότητα, όπως έχω ξαναπεί, φίλοι μου, έρχεται όταν τα σενάρια τα βλέπετε, δεν τα παίζουμε τόσο πολύ διπολικά. Στη δική μας τώρα ανθρώπινη κατάσταση που είμαστε, θα λέγαμε στο Kali Yuga και τώρα περνάμε, είμαστε στο πιο μεγάλο φάσμα να δούμε τις πτυχές του εαυτού μας. Τα εγώ έχουν διασκορπιστεί τόσο πολύ που φτάνουν στο C5 και στο C5 πάνω και κάτω. Με τι έννοια, με την έννοια ότι μπορούμε, φίλοι, μετά να μείνουμε, θα λέγαμε, να μην ξαναεπανεσαρκωθούμε στη νέα πορεία της γης, γιατί η γη τώρα τι θα κάνει. Θα ρίξει λίγο, θα λέγαμε, την πολικότητά της εδώ πέρα, έτσι, και θα μπει, θα λέγαμε, θα κλείσει πιο κάτω το φάσμα. Και δεν μόνο οι ενέργειες, θα λέγαμε, συνεισιακά ανεπτυγμένες ή ουδέτερες, θα αρχίσουν να μένουν. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει πάνω, θα λέγαμε, από το φάσμα το οποίο τώρα θα συγκρατεί η γη, αυτές οι ψυχές θα φύγουν, θα λέγαμε, στο αστρικό κομμάτι και η πληροφορία σιγά σιγά θα ενσωματώνεται της ψυχής, στο συλλογική συνείδηση. Δηλαδή η ατομικότητα που έχετε θα χαθεί. Αυτό θέλει να πούνε οι θρησκείες με το να χάσει την ψυχή σου. Στην πραγματικότητα. Αυτό έλεγε ο Χριστός που λέει: να κάνω όλα τα πλούτη του κόσμου και να χάσω την ψυχή μου. Εννοούσε να μην έχω πρόσβαση σαν νόν με το πληροφοριακό μου εκείνο επίπεδο. Απ' την άλλη, θα λέγαμε όλα συμβαίνουν τώρα. Αλλά πού συμβαίνουν τώρα, εδώ, φίλοι μου, κοιτάξτε, εδώ συμβαίνουν τώρα. Άρα, θα λέγαμε μέσα σε όλο το κοσμικό μου, στο σύμπαν, όταν λέμε συμβαίνουν τώρα, μόνο από την έννοια του κέντρου συμβαίνουν τώρα. Κάθε φορά που έχουμε μια κλίμακα εξελικτική, έχει διαφορά χρονική. Άλλοι λοιπόν κόσμοι παίζονται 1, 2, 3 κλίμακες μακριά, άλλοι κόσμοι παίζονται, θα λέγαμε, σε 7 κλίμακες μακριά. Αυτό που θέλω να συγκρατήσετε, φίλοι μου, είναι ότι πέραν του φάσματος, τον οποίο εμείς δουλεύουμε μέσα μας κοσμικά και... Συγχωρείτε λίγο, ήταν κάποιος που μίλησε απ' έξω. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν μέσα μας παίζουμε, θα λέγαμε, κοσμικά, σαν σύμπαν ή σαν γαλαξίας ή θα λέγαμε ακόμα και σαν ηλιακό σύστημα ή ακόμα και σαν τη γη που έχουμε τις έλκες μέσα τις ψυχικές μας, θα λέγαμε πορείες μέσα, θα λέγαμε, σε αυτό το φάσμα που λέμε γη ή ακόμα και στο δικό μας αναπτυξιακό επίπεδο σαν άνθρωπος που έχουμε τα διάφορα φάσματα, έτσι, που αντανακλούν τα άλλα φάσματα, καταλαβαίνετε ότι όλα έχουν πάλι αυτό το πέρα την τροχιά, θα λέγαμε, αυτό εδώ πέρα τον τύπο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, μείνετε με αυτή εδώ πέρα την κατανόηση και να καταλάβετε ότι αν εμείς λοιπόν θέλουμε να μην ξαναπεράσουμε, να μην επαναλάβουμε ούτε την ίδια μέρα, ούτε το ίδιο σενάριο, ούτε την ίδια ζωή, ούτε την ίδια γη, ούτε τον ίδιο γαλαξία, ούτε τον ίδιο μεγάλο ηλιακό σύστημα στο μεγάλο αυτό,
και αναμένουμε μέσα σε μια κατάσταση μη εαυτού, χάσουμε τον εαυτό μας, τότε φίλοι μου να καταλάβετε ότι εκείνο το κομματάκι ως πυθύρας από τη φωτιά τη συμπαντική που έχετε και είναι το δικό σας το είναι, το δικό σας κομμάτι, αυτό που έχει ντυθεί με όλα τα, θα λέγαμε, με όλες τις διαστάσεις για να μας δείξει σε αυτή τη διάσταση αυτό που είμαστε, την ατομικότητά μας, αυτό θα χάσει όλα τα πέπλα του, θα ξαναπάει εκεί πέρα και σιγά σιγά λοιπόν στον άλλον είναι αυτό, θα ξαναπεράσει την εξαιρετική κλίμακα να τα ξαναενσωματώσει με πιο ευκολία, θα λέγαμε, μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο, να φτάσει στο ανθρώπινο αυτοσυνειδησιακό επίπεδο της ελεύθερης βούλησης και από εκεί και πέρα πάλι έχει επιλογές ο άνθρωπος, έτσι, σαν άνθρωπος, αναλόγως τι έχει μάθει η ψυχή και τι θέλει, να επιλέξει ή να ξαναπεράσει τον εαυτό, να ξαναχάσει δηλαδή, να ξεχάσει ή να μείνει στη λύθη ή μέσω της λύθης και της αυτογνωσίας, λόγω της ελεύθερης βούλησης, να ανέβει σε ανώτερα, θα λέγαμε, κλιμάκια. Έτσι λοιπόν, στο δικό μας, θα λέγαμε, κόσμο, αυτό το ό,τι να είναι και ορισμένες άλλες, θα λέγαμε, διδασκαλίες, μιλάνε για τον άνθρωπο στην δική του επεξηλεκτική κατάσταση, να φτάσει τελείως στα άκρα, να δει τελείως τον εαυτό του, ακόμα και όταν μπορέσει, θα λέγαμε, με κίνδυνο να χάσει, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά την ψυχή του για έναν εαυτό, βέβαια. Από την άλλη, οι άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει ορισμένα πραγματάκια λόγω εμπειρίας ψυχικής, σου λέει δεν υπάρχει, ακόμα και αν είναι αιωνιότητα, δεν υπάρχει λόγος να πονάω. Δεν υπάρχει λόγος να πονάω. Οπότε, κάθε τι εφόσον το μαθαίνει η ψυχή, να ξέρετε, επειδή η ψυχή είναι παιχνιδιάρα, θέλει συνέχεια να μαθαίνει, δεν θέλει ποτέ να κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό λέγεται και εμπειρία σε εισαγωγικά. Αν λοιπόν για κάποια ψυχή έχει πάρει την εμπειρία, είναι φυσικό να μην θέλει λοιπόν να ξαναπεράσει τα ίδια πράγματα. Αυτή, λοιπόν, αυτές οι παλιές ψυχές λοιπόν που έχω εδώ πέρα, φίλοι μου, είναι επειδή τόσες φορές κάνουν αυτό το πράγμα, τόσες φορές φτάσανε σχολάσεις, τόσες φορές ξαναγεννηθήκανε, τόσες πολλές φορές πλέον το έχουν μάθει. Και όπως γίνεται μια μέρα που μοιάζει με τη χθεσινή, όπως γίνεται η εμπειρία του επαγγέλματος, όπως γίνεται η εμπειρία, θα λέγαμε, μιας κατάστασης που την κάνει συνέχεια και δημιουργείς τέχνη μέσα από την εμπειρία τη συνειδητή ή δημιουργείς από βλακωμάρα μέσα από τη μηχανικότητα, έτσι είναι ακριβώς όπως πάνω της και κάτω, φίλοι μου. Υπάρχει μια τέχνη που λέγεται γνώση, αυτοσυνείδηση και ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο μέγιστο, θα λέγαμε, στη μέγιστη κατάσταση να μπορεί να εκφράσει όλες τις ιδιότητες και δυνατότητες που έχει η ψυχή του φτάνοντας στην ανθρώπινη κατάσταση. Απ' την άλλη, ο άνθρωπος που δεν έχει φτάσει να ενσωματώσει, να αγιώσει δηλαδή όλες τις ανθρώπινες διαστασιακές καταστάσεις, θα λέγαμε, είναι αυτός, θα λέγαμε, που σε εισαγωγικά δεν έχει ψυχή. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι σε εισαγωγικά πειράματα και χωροχρόνοι που έχουν φτιαχτεί από ανώτερα είδους, θα λέγαμε, συνειδήσεις, συλλογικές συνειδήσεις που έχουν δεχτεί να παίξουν αυτό το πράγμα σαν ένα σχολείο. Άλλοι λοιπόν μέσα στο σχολείο κάνουν κοπάνω, άλλοι κάνουν σκονάκια, άλλοι κάνουν κοπάνες, θα λέγαμε, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όλο το σκηνικό παίζεται μέσα σε εκείνο το φάσμα που λέγεται ελεύθερη βούληση. Μέσα στην ελεύθερη βούληση λοιπόν υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας ανακύκλωσης για να ξαναπεράσει τα ίδια, να χάσει τον εαυτό σου, να ξεχάσει την αυθεντικότητά σου, να πετάξει όσες εμπειρίες πήρες, γιατί όταν πάμε στην πηγή, τις δίνουμε τις εμπειρίες και βγαίνουμε, θα λέγαμε, χωρίς εμπειρίες. Και ξαναπέζουμε το ίδιο κομμάτι. Την ίδια δηλαδή έλικα. Αυτό θα σα πω, στην ίδια έλικα. Και απ' την άλλη λοιπόν, φίλοι μου, οι άλλοι που καταφέρουν και αποφυτούν είναι αυτοί που παίρνουν όλη την εμπειρία που μπορούν να πάρουν από αυτή την έλικα και μετά μεταπηδούν όπως τα ηλεκτρόνια, θα λέγαμε, σε ένα άλλο, θα λέγαμε, σε μια άλλη τροχιά γύρω από τον πυρήνα. Αυτά σχετικά με την επανασάρκωση, με τον τροχό της Σαμσάρα και τους κοσμικούς λόγους των δονήσεων, των συχνοτήτων και της κυκλικής, θα λέγαμε, τροχιάς που, αν τα καταφέρουμε και αποφυτίσουμε, θα ξεκινήσουμε μετά τη σπυροειδή ανέλυξη. Ειρήνη σε όλους.